Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συνέντευξη τύπου. Θα επιδιώκουμε ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να έχουμε τακτικές επικοινωνίες μαζί σας και βεβαίως στη διάθεση για οποιαδήποτε πληροφόρηση είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο κ. Μπόβαλης είναι ο εκπρόσωπος τύπου. Η παιδεία, όπως η υγεία και η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, αποτελούν προτεραιότητες της κυβέρνησης, προκειμένου η χώρα σταδιακά να οδηγηθεί σε μια ανάπτυξη με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. Δεν παραγνωρίζουμε τους περιορισμούς της δημοσιονομικής κρίσης. Ακόμη όμως και σε αυτά τα πλαίσια, αναζητούμε λύσεις που θα απαντούν στα επίγοντα προβλήματα. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα που δημιουργήσανε τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί και έχουν προσληφθεί λιγότεροι από 1.000. Η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ περιγράφει την ελληνική εκπαίδευση ως μια από τις πιο γερασμένες. Οι 4 στους 10 εκπαιδευτικοί είναι άνω των 50 ετών. Φέτος προχωρήσαμε σε προσλήψεις 22.616 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναντι 18.469 πέρυσι, δηλαδή προσλάβαμε 4.147 περισσότερους αναπληρωτές σε σύγκριση με πέρυσι, ποσοστό 22,45%. Ειδικότερα στα σχολεία ειδικής αγωγής, πανατοποιήθηκαν φέτος προσλήψεις ρεκόρ. Προσλήφθηκαν 2.468 για το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, έναντι 1.244 πέρυσι, δηλαδή αύξηση κατά 1.224 ή ποσοστό 49,59%. Η αύξηση της προσλήψης του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού είναι από 489 πιστώσεις πέρυσι σε 1.405 φέτος. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν προσληφθεί μέχρι χθες 12.280 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δηλαδή 222 περισσότεροι από όσους είχαν προσληφθεί ολόκληρη την περσινή χρονιά και απομένουν άλλες 880 προσλήψεις. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να προσληφθούν φέτος 13.160 αναπληρωτές έναντι 12.161 πέρυσι, δηλαδή 1.099 περισσότεροι και ποσοστό αύξησης 9,1%. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών θα ανέλθει φέτος στους 5.965 έναντι 5.164 πέρυσι, δηλαδή αύξηση 801 και ποσοστό 15,5%. Από φέτος επανέρχεται ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας. Με διάταξη που θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, ξαναλειτουργούν οι τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας που κατά τεκμήριο απευθύνονται σε παιδιά από φτωχότερες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν φροντιστήρια. Πρόκειται για μέτρο κοινωνικά αντισταθμιστικής πολιτικής, από αυτά που ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης πρέπει να αποτελούν διαρκές μέλημα της πολιτείας. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2016 έχει καταρτιστεί με βάση τους δημοσιονομικούς καταναγκασμούς. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση επιδίωξε να μην υπάρξει ουσιαστική νέα μείωση των ανεπαρκών ούτως ή άλλως κονδυλίων για την παιδεία. Παραμένουν σταθερά στο 2,8% του ΑΕΠ. Στα πλαίσια αυτά επίσης, υπήρξε πρόνοια να μην φυγούν τα κονδύλια για τη φοιτητική μέρημνα, που είναι τόσο αναγκαία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που βιώνουν φοιτητές και φοιτήτριες. Γενικότερα, η κυβέρνηση οργανώνει ένα πλέγμα δράσεων και χρηματοδοτήσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κοινωνική αλληλεγγύη και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα ακραίας φτώχειας. Εδώ και μερικές μέρες
Λειτουργεί πιλωτικά το πρόγραμμα Δεκατιανό στο σχολείο. Αφορά περίπου 11.000 μαθητές και μαθήτριες σε σχολεία που δεν έχουν κηλικία. Κυβερνητικός σχεδιασμός είναι το πρόγραμμα με τα μικρογεύματα στα σχολεία να επεκταθεί από το Σεπτέμβριο με γεύματα, ώστε να αντιμετωπιστεί η σκληρή παρενέργεια της κρίσης, η ασυτεία μικρών παιδιών, ακόμη και η λιποθυμία τους μέσα στην τάξη. Είναι αναγκαία η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει να ενταχθεί στο σχεδιασμό των κατά προτεραιότητα προσλήψεων για το 2016 ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών αναλόγως της πορείας των δημοσιονομικών μεγεθών. Για την έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων το Σεπτέμβριο, αλλά και των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, απαιτείται η πρόληψη περίπου 11.000 μόνιμων εκπαιδευτικών. Αν δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την αδιέξοδη τακτική των κατά χιλιάδες προσλήψεων αναπληρωτών με χρήματα του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο, σε διάλογο με τους εκπαιδευτικούς φορείς, επεξεργάζεται σύστημα προσλήψεων υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Χρειαζόμαστε λοιπόν περίπου 10 με 11.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες. Οι μόνιμες προσλήψεις είναι αναγκαίες για να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό κλίμα που βασίζεται στη μονιμότερη σχέση ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή, που στην περίπτωση των σχολείων ειδικής αγωγής προσλαμβάνει χαρακτηριστικά γονεϊκής αγάπης. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, δώσαμε μάχη για να αντιμετωπίσουμε και τελικά να περιορίσουμε σε επίπεδα χαμηλότερα από τα περσινά τον αριθμό των κενών. Ταυτοχρόνως σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε δράσεις προκειμένου να υπάρξουν εγκαίρως υπηρεσιακές μεταβολές, μεταθέσεις, δραστικός περιορισμός των αποσπάσεων, προσδιορισμός των πραγματικών κενών, ώστε να γίνουν εγκαίρως οι κατάλληλες κινήσεις και τα σχολιά να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα από την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Η αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων της εκπαίδευσης συναρτάται με την αξιολόγηση της έκθεσης του ΟΣΑ για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης στη βάση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Τις επόμενες μέρες συγκροτείται κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων που τα πορίσματά της θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία που θα εξαγγείλουμε στη συνέχεια. Για την αντιμετώπιση κρίσιμων δυσλειτουργιών, προχωρούμε σε επιμέρους νομοθετικές πρωτοβουλίες που σε καμιά περίπτωση δεν προκαταλαμβάνουν τα αποτελέσματα του αναγκαίου εθνικού και κοινωνικού διαλόγου. Στη συνέχεια θα υπάρξουν και ενημερώσεις ιδιαίτερα από τον κύριο Φωτάκη που έχει ένα νομοσχέδιο για την έρευνα έτοιμο για κατάθεση στη Βουλή, όπως επίσης και για άλλες επιμέρους ρυθμίσεις στην ανώτατη, στην μέση και στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Αναζητώντας τη μέγιστη δυνατή εθνική και κοινωνική συνεννόηση για την παιδεία, προχωρούμε, όπως είπαμε, στο διάλογο. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχουν εξαγγείλει πρωτοβουλίες διαλόγου με όλα τα κόμματα για κρίσιμα κοινωνικά θέματα. Όπως γνωρίζετε, μεθαύριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Στο πλαίσιο του γενικότερου κυβερνητικού προσανατολισμού εντάσσεται και η πρωτοβουλία για το διάλογο στην παιδεία, για τον οποίο έχουμε δεσμευτεί ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το σχήμα και τα πρόσωπα του διαλόγου. Αναμφισβήτητα, υφίστανται διαφορετικές οπτικές από τις οποίες καθεμιά πολιτική δύναμη αντιμετωπίζει το ζήτημα της εκπαίδευσης. Μπορούν όμως να αναζητηθούν κοινοί τόποι, να επιδιωχθεί η κατά δυνατόν μεγαλύτερη και ειλικρινέστερη συνένεση, καθώς η παιδεία είναι από εκείνα τα κοινωνικά αγαθά που ονομάζονται κοινό καλό. Στον Εθνικό Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία επιδιώκουμε να συμμετάσχουν κόμματα, κοινωνικοί φορείς και προσωπικότητες του εκπαιδευτικού χώρου. Δεν επιδιώκουμε να επαναλάβουμε μια εσωστρεφή διαδικασία, αλλά θέλουμε μια ανοιχτή δημοκρατική αναζήτηση, προκειμένου η παιδεία να ξαναγίνει κεντρικό
κοινωνικό θέμα συζητήσεων και αναζήτησης λύσεων. Ο διάλογος θα διαρθρωθεί σε τρία επίπεδα, ώστε χωρίς συγχύσεις να επιτελείται το έργο με λειτουργικό τρόπο. Προβλέπουμε να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Τα τρία επίπεδα του διαλόγου είναι: πρώτον, συγκροτούμε την Εθνική Επιτροπή του Εθνικού και Γενικού Διαλόγου υπό την προεδρία του καθηγητή Αντώνη Λιάκου και με τη συμμετοχή προσωπικότητων από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών εκφράσεων της πολιτείας. Δεύτερον, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο πρόεδρος είναι ο καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν όλα τα κόμματα και μπορούν να υποδείξουν και εμπειρογνώμονες. Τρίτον, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο ανασυστήνεται με πρόεδρο τον καθηγητή Νίκο Θεοτοκά. Στο όργανο αυτό συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς και κοινωνικοί εταίροι. Στόχος είναι σε πρώτη φάση, μέχρι τις γιορτές, να εντοπιστούν και να διατυπωθούν τα προβλήματα και οι προτεραιότητες. Και αμέσως μετά, σε ομάδες εργασίας αλλά και δημόσιες εκδηλώσεις, να γίνει συζήτηση για τις αναγκαίες και ρεαλιστικές λύσεις. Σύντομα θα λειτουργήσει και η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση θέτει όρια. Προσφέρει ωστόσο και δυνατότητες για να γίνουν βήματα που δεν έχουν κυρίως δημοσιονομικό κόστος. Οφείλουμε να αναζητήσουμε λύσεις που θα αντιπαρατίθενται σε ξεπερασμένα στερεότυπα και αναχρονιστικές νοοτροπίες που καταδυναστεύουν την κοινωνία και ειδικότερα την εκπαίδευση. Ο Εθνικός και Γενικός Διάλογος δεν θα περιοριστεί σε κατά τεκμήριο εξαντλημένα θέματα που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν αντιπαραθέσεις, όπως τα αναφερόμενα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιθέτως, θα ασχοληθούμε με το σύνολο της εκπαίδευσης, από τα κάτω προς τα πάνω, από την προσχολική ηλικία, το δημοτικό και το γυμνάσιο, από την ειδική αγωγή και βεβαίως με επίκεντρο τη μορφωτική αναβάθμιση και αυτονομία του σχολείου, του λυκείου, ώστε να μην λειτουργεί ως μονόδρομος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς βιασύνες, θα αναζητηθεί νέος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια με την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, προσαρμοζόμενης όμως στα ελληνικά δεδομένα. Ζητήματα τα οποία διατρέχουν όλη την εκπαίδευση, όπως είναι η γλωσσομάθεια, προφανώς θα τύχουν μιας ειδικής στο πλαίσιο του διαλόγου αντιμετώπισης. Επίσης, το θέμα της ειδικής αγωγής, το οποίο εξ αρχής ως κυβέρνηση το έχουμε θέσει στις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως επίσης τα μεταπτυχιακά, αλλά και ζητήματα βελτίωσης του συστήματος των μεταγραφών, θα αποτελέσουν ζητήματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας. Στο διάλογο, κεντρική θέση έχουν οι εκπαιδευτικοί. Όχι μόνον οι φορείς τους, αλλά και ο καθένας και η καθεμιά με αδιαμεσολάβητη και άμεση συμμετοχή. Θέλουμε να ακουστεί η εμπειρία και η φωνή τους και να δημιουργηθούν νέοι όροι, ώστε να αναβαθμιστεί ο κοινωνικός ρόλος τους που τόσο έχει απαξιωθεί μέσα στη γενικότερη κρίση. Ο διάλογος είναι μονόδρομος για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία η δημόσια εκπαίδευση, για να λειτουργήσει δημοκρατικά και συνεργατικά το σχολείο, χωρίς τις ματαιώσεις που προκαλεί ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός, χωρίς τις συναισθηματικές και μαθησιακές δυσλειτουργίες και χωρίς φαινόμενα επιθετικότητας που προκαλούνται στο σχολείο από την εσωτερήκευση της κρίσης που βιώνουν οι οικογένειες. Διάλογος για να ξαναγίνει η παιδεία φορέας ελπίδων για τη δημοκρατική και πολιτιστική αναγέννηση της χώρας, για να αντιμετωπίζεται η μόρφωση ως αυταξία και το σχολείο ως εφαλτήριο για την συνολική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ο εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την παιδεία είναι η αναγκαία συμβολή για τη διαμόρφωση ενός παράλληλου προγράμματος που θα αντιμετωπίσει τη συνέπεια της κρίσης με κοινωνική μεροληψία υπέρ των ασθενέστερων και με προτεραιότητα την ανόρθωση και τη συνεχή βελτίωση του δημόσιου σχολείου. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας προς τους νέους και τις νέες. Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε
Υποσχόμαστε πάντως να προσπαθήσουμε. Τελειώνοντας την εισαγωγική παρέμβασή μου, θα ήθελα να αναφερθώ στα μέλη της Επιτροπής του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και να τους ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή τους στην πρότασή μας. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας και θα μπορέσουν να απαντήσουν, αν χρειαστεί, σε κάποιες ερωτήσεις ο αναπληρωτής για θέματα έρευνας υπουργός ο κ. Φωτάκης και η αναπληρώτρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η κ. Σία Αναγνωστοπούλου. Είναι επίσης ο κ. Γαβρόβλου και ο κ. Λιάκος που θα αναλάβουν ένα σημαντικό έργο στο θέμα του διαλόγου. Θα διανεμηθεί στο τέλος ο κατάλογος των μελών που συναποτελούν την Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Ας τον διαβάσω για να έχετε μια εικόνα. Ο κύριος Λιάκος, Αντώνης Λιάκος, είναι πρόεδρος, είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας εκπαίδευσης στα Γιάννενα. Η κυρία Αθηνά Αθανασίου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πάντιο. Ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου είναι εδώ. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και ομότιμος καθηγητής ιστορίας επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Σπύρος Γεωργάτος είναι καθηγητής γενικής βιολογίας στην Ιατρική των Ιωαννίνων. Η κυρία Μπέση Δεμβρινού είναι καθηγήτρια του τομέα γλώσσας γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας στη Φιλοσοφική της Αθήνας. Ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος είναι γιατρός και προεδρεύει τη Συνόδου των Πριτάνεων των Πανεπιστημίων, είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Θάλια Δραγώνα είναι καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Νίκος Θεοτοκάς, προανέφερα, είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και καθηγητής ιστορίας στο Πάντιο. Ο κύριος Νίκος Θεοχαράκης είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Αθήνηση και προείσταται του ΚΕΠΕ. Ο κύριος Σταύρος Κατσανέβας είναι καθηγητής φυσικής στο Παρίσι 7. Ο κύριος Διονύσης Κλάδης είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής ανώτατης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο κύριος Θέμης Κοτσιφάκης είναι καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Ο κύριος Γεράσιμος Κουζέλης είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κυρία Βάσια Λέκα είναι άμυστη επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Θωμάς Μαλούτας είναι Γενικός Γραμματέας Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και καθηγητής στο Χαροκόπιο. Ο κύριος Κώστας Μάρκου είναι καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Πάτρας και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Ο κύριος Γιώργος Μιαούλης είναι καθηγητής πληροφορικής στα ΤΕΗ Αθηνών. Ο κύριος Κώστας Μουτζούρης είναι καθηγητής στον τομέα υδατικών πόρων και περιβάλλοντος στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρώην Πρίτανης. Ο κύριος Νίκος Μπελαβίλας είναι αναπληρωτής καθηγητής στους αρχιτέκτονες του MEP. Ο κύριος Μιχάλης Μπρατάκος είναι προεδρεύων της Συνόδου Προέδρων των ΤΕΗ και πρόεδρος στα ΤΕΗ Αθηνών. Ο κύριος Γιάννης Παντής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και πρώην Αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι Γενικός Γραμματέας Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Ο κύριος Στέφανος Παρασκευόπουλος είναι καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Στέφανος Γραναζόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντίου. Ο κύριος Μίλτος Πεχλιβάνος είναι καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ο κύριος Κλήμης Πυρουνάκης είναι ιδρυτής και δάσκαλος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Θήβας. Η κυρία Νατάσα Ρωμανού είναι ερευνήτρια κλιματικής αλλαγής και ωκεανογραφίας, ερευνήτρια στη ΝΑΣΑ και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Η κυρία Αθηνά Σιδέρη, καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Νίκος Σιδέρης, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, έχει διδάξει στους αρχιτέκτονες στην Αθήνα. Ο κύριος Γιάννης Σταυρακάκης, αναπληρωτής καθηγητής
στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Λόλα Τότσιου, Διευθύντρια του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νεκτάριος Τσακλιώτης, εκπαιδευτικός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής της Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Χατζηιωσήφ, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και ο κύριος Δημήτριος Ψήλος, καθηγητής της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέλω και από αυτή τη θέση να τους ευχαριστήσω όλους που ανταποκριθήκαν στην πρότασή μας. Αν θέλουν κάτι να συμπληρώσουν τώρα ή στη συνέχεια οι συνάδελφοι, ο κύριος Φωτάκης και η κυρία Αναγνωστοπούλου, ίσως και ο κύριος Παντής, αν υπάρχει κάποιο θέμα ως προς τα οργανωτικά του διαλόγου, είμαστε στη διάθεσή σας. Να αλλάξουμε θέση. Να αλλάξουμε θέση. Να αλλάξουμε θέση. Λοιπόν, τώρα εντάξει. Ένα λεπτάκι αν θέλετε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, στον τομέα της έρευνας του Υπουργείου επιδιώκουμε την εκπλήρωση δύο κεντρικών στόχων. Ο πρώτος είναι η γνώση που παράγεται μέσα από την έρευνα να αποτελέσει στήριγμα για την παιδεία και τον πολιτισμό και ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδεία, δράσεις που ευνοούν την όσμωση με το χώρο της έρευνας και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου έρευνας και παιδείας αποτελούν προγραμματική δέσμευση της κυβερνητικής πολιτικής και θα αποτελέσουν αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Ο δεύτερος στόχος συνιστά το μεγάλο στίχημα πώς η γνώση και η καινοτομία που παράγονται από την έρευνα θα παράξουν πλούτο και θα αποτελέσουν μοχλό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουν όχι μόνο στο ξεπέρασμα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, αλλά και να δημιουργήσουν προοπτικές και ελπίδες για την επόμενη μέρα. Στη βάση αυτή, η πολιτική που έχουμε διαμορφώσει για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων αποτυπώνεται σε μία δέσμη νομοθετικών πρωτοβουλειών και χρηματοδοτικών ευκαιριών. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν καταρχήν την άμεση κατάθεση νομοθετικών ρυθμίσεων που ουσιαστικά ακυρώνουν τον προβληματικό νόμο 4310 του 2014 και αντιμετωπίζουν επίγοντα θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ερευνητικών φορέων. Κάπως πιο εξειδικευμένα με τις ρυθμίσεις αυτές, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πολλές, εξασφαλίζεται καταρχήν η δημοκρατική διακυβέρνηση των ερευνητικών κέντρων και ο περιορισμός τυχών αυθαιρεσιών. Δεύτερον, βελτιώνονται οι εργασιακές συνθήκες, ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες. Και τρίτον, απλοποιούνται οι κανόνες υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα, όπως το ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για ένα επόμενο νόμο πλαίσιο μακράς πνοής για την έρευνα και την καινοτομία που θα ακολουθήσει κατόπιν διαβούλευσης. Ο νόμος αυτός θα αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα της υγιούς σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, χωρίς τις στρεβλώσεις που απορρέουν από μηχανιστικές και ιδεολειπτικές προσεγγίσεις που αποβλέπουν αποκλειστικά στη χρηστικότητα και οδηγούν στην εμπορευματοποίηση της γνώσης, αγνοώντας τη σημασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας. Τέτοια αποτελέσματα έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι έχουν μεγάλη επίδραση στο μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας. Αντίθετα, αποκλειστικά χρηστικού τύπου προσεγγίσεις λειτουργούν τελικά ανασταλτικά και για την επίτευξη επιχειρηματικότητας στην οποία υποτίθεται ότι ευνοούν. Η δεύτερη πρωτοβουλία για την υλοποίηση των προγραμματικών μας στόχων αφορά τη δημιουργία ενός ευέλικτου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από αγγυλώσεις
που υπάρχουν σήμερα στις δυνατότητες χρηματοδότησης και προσαρμοσμένου στη δυναμική που απαιτεί η έρευνα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ταμείου αφιερωμένου αφενός στην υποστήριξη της έρευνας που διεξάγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα, αφετέρου της υγιούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μία απάντηση στην κρίση. Το ταμείο αυτό το σχεδιάζουμε να αποτελείται από ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Καταρχήν, οι δημόσιοι πόροι θα προέρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είχαμε στον αρχικό σχεδιασμό υπόψη να χρησιμοποιήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ, αλλά τότε διάφορες δυσλειτουργίες και η γραφειοκρατία που υπάρχει στο ΕΣΠΑ θα μεταφερόταν μέσα στο ταμείο και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Και οι ιδιωτικοί πόροι θα προέρχονται κατά κύριο λόγο σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι όροι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί και έχουμε ήδη δείγματα πως η μόχλευση αυτών των πόρων θα δημιουργήσει σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να γίνει ελκυστικό το περιβάλλον και για άλλες επενδύσεις από άλλους ενδυνάμει επενδυτές. Τώρα, χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω ότι σε πρώτη φάση προσδοκούμε τη στήριξη νέων ερευνητών, μια προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με τρόπο που να αναχαιτίζεται το κύμα φυγής προς το εξωτερικό. Αυτό θα επιτευχθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, με την προκήρυξη θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και δεύτερον, με την ύπαρξη ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημιουργία θυλάκων αριστείας μέσα στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας, ούτως ώστε αυτοί να αποτελούν πόλους έλξης και για νέους ερευνητές, αλλά και για καταξιωμένους επιστήμονες από το εξωτερικό. Καταρχήν, εκείνο το οποίο σχεδιάζουμε, κάνοντας αρχή από το 2016, την άγκληση πόρων της τάξης 300 εκατομμυρίων ευρώ, μιλάω συνολικά, με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για την επόμενη διετία μέχρι το τέλος του 2017. Ταυτόχρονα, σε δεύτερη φάση, σχεδιάζουμε τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως σας ανέφερα, είτε μέσω συμμετοχών, είτε μέσω χαμηλότοκου δανεισμού από αυτό το ταμείο. Θα ήθελα να τονίσω ότι το κόστος του χρήματος για καινοτόμες επιχειρήσεις και γενικότερα για επιχειρήσεις στη χώρα είναι σήμερα ιδιαίτερα υψηλό. Δανείζονται με πολύ ψηλά επιτόκια της τάξης 8, 9, 10%. Εμείς προσδοκούμε αυτό το κόστος να μειωθεί σημαντικά. Φτάσει γύρω στο 3%, 2,5 με 3% ή δυνατόν. Και με τον τρόπο αυτό πραγματικά να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων επιχειρήσεων. Και αυτή είναι η απάντησή μας εμάς στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, αντί να κάνουμε οριζόντιες περικοπές μισθών και άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνονται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, με τις πρωτοβουλίες αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί, ευελπιστούμε σύντομα να αλλάξει το τοπίο και ουσιαστικά να αναδειχθεί και να απογειωθεί, θα έλεγα τη φράση, το εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Θα σας απαντήσω και εγώ με τη σειρά μου σε ό,τι ερωτήσεις υπάρξουν. Ευχαριστώ. Που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι παρά τα όσα γράφονται ή λέγονται, παρά τη μεγάλη κρίση που διανύει η χώρα για 5 χρόνια, που έχει στοιχήσει στα ανώτατα ιδρύματα και μείωση του προσωπικού, αποψήλωση του ακαδημαϊκού προσωπικού, παρά τη μείωση, την περικοπή των προϋπολογισμών των ανώτατων ιδρυμάτων, παρόλα αυτά, τα ανώτατα ιδρύματα της χώρας διαθέτουν ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σπουδών και έρευνας, ένα πολύ καλό επίπεδο όχι μόνο για τις δεδομένες συνθήκες, αλλά και υποκανονικές συνθήκες. Το λέω αυτό, ξεκινάω λέγοντας αυτό, γιατί θα ήθελα εδώ να επιμείνω στον πατριωτισμό με ή χωρίς εισαγωγικά τόσο του διοικητικού προσωπικού, του ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και του φοιτητικού κόσμου αυτής της χώρας που έχει επιδείξει
αντοχή και ανθεκτικότητα να μπορέσει να κρατήσει τα ανώτατα ιδρύματα σε ένα υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο επί της ουσίας σε όλη αυτή την περίοδο. Αυτό είναι από τα θετικά που το διαπιστώνουμε συνέχεια. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα και της περικοπής προϋπολογισμών επί χρόνια, επί 5 χρόνια, αλλά και της μείωσης του προσωπικού, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων. Το πρώτο πράγμα που κάναμε με το που αναλάβαμε ήταν να αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον πρόβλημα. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να κάνουμε άμεσα 195 προσλήψεις ειδικού προσωπικού, ΕΕ, παιδί, ΠΕΤΕΠ κλπ, το οποίο αυτό προσωπικό, ενώ είχε εκλεγεί από το 2006 ή το 2008, έμενε, παρέμενε σε μία στασιμότητα, δεν το προσλάμβανε κανένας, ήταν δηλαδή πριν από την κρίση, και από το 2010 και μετά είχε ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Αυτό κάλυψε άμεσες ανάγκες πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Το δεύτερο που κάναμε ήταν να προσλάβουμε έκτακτο προσωπικό πάντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, έναν μεγάλο αριθμό, 154 άτομα, συν 642 άτομα, 647 άτομα, και από τα διαθέσιμα των πανεπιστημίων. Προσλάβαμε μόνιμο διδακτικό προσωπικό και ειδικότερα 50 μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια, 35 μέλη ΔΕΠ ειδικό προσωπικό στα ΤΕΗ και στην ΑΣΠΕΤΕ και μία πρόσληψη στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία. Αυτό που προσπαθήσαμε επίσης να κάνουμε, συζητώντας τη Σύνοδο των Πριτάνεων, ήταν να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος των ανώτατων ιδρυμάτων και στη Σύνοδο των Πριτάνεων και στη Σύνοδο των Προέδρων. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με τη ΔΕΗ, γιατί εκεί είναι το μεγάλο λειτουργικό κόστος των ιδρυμάτων, για να έχουν μειωμένο τιμολόγιο όπως οι επιχειρήσεις. Όπως είμαστε και σε διαβουλεύσεις και ελπίζουμε να πετύχουμε μία άλλη συμφωνία με τους Δήμους όπου εδρεύουν τα ανώτατα ιδρύματα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη που επίσης είναι μεγάλα στην περίπτωση των ανώτατων ιδρυμάτων. Αυτό που κάναμε σε σχέση με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πραγματικά ένα κοινωνικό πανεπιστήμιο, γιατί δίνει ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν μπόρεσαν στη νεότητά τους να περάσουν από μία ανώτατη σχολή. Δίνει λοιπόν αυτή την ευκαιρία και είναι και πρωτοποριακό, γιατί είναι το πανεπιστήμιο που είναι εξ αποστάσεως μάθηση, εξ αποστάσεως πτυχία και γι' αυτό έχει και ιδιομορφίες. Κατορθώσαμε εκεί, γιατί με το που αναλάβαμε και εμείς ως πολιτική ηγεσία, αλλά και η νέα διοικούσα του πανεπιστημίου, κληρονόμησε μία βόμβα μέσα σε εισαγωγικά, που ήταν οι 177 διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, των οποίων έλυγαν οι συμβάσεις τώρα τέλη Νοεμβρίου, αυτές τις μέρες. Κανένας δεν είχε προνοήσει πριν, και το λέω αυτό επειδή μας γίνονται συνέχεια επίκαιρες ερωτήσεις ή γράφονται στις εφημερίδες. Λύσαμε το πρόβλημα άμεσα, κατορθώνοντας να πάρουμε ένα μήνα παράταση του ΕΣΠΑ, να διεκδικήσουμε και να το κατορθώσουμε, να πάρουμε παράταση λοιπόν και να πληρώνονται οι υπάλληλοι αυτοί, δεύτερο να παραταθεί στα πάντα. Δηλαδή η φιλοδοξία του Υπουργείου είναι, τελειώνοντας αυτή η σχολική χρονιά, να έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα που τα πάντα που αφορούν το φοιτητή να μπορούν να παίρνονται κατευθείαν από αυτό το σύστημα. Δηλαδή, η φορολογική ενημερότητα, σύνδεση δηλαδή του φοιτητή με το τάξης, με τη στρατολογία, με οτιδήποτε, για να μην έχουμε αυτό το παράδοξο και το χρονοβόρο και σε ανθρωποώρες και σε κόπο,
του να πρέπει κανείς να ανανεώνει κάθε τρεις και λίγο για οτιδήποτε θέλει, για εγγραφή, για μετεγγραφή, για CTC, να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει να κάνει τα χαρτιά του. Τώρα αυτά θα γίνονται από την πρώτη στιγμή άπαξ διαπαντός. Δεν θα χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Θα υπάρχει δηλαδή ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρό των φοιτητών. Το άλλο που κάναμε με τις μετεγγραφές, που είναι και το μεγάλο θέμα, γιατί ακουμπάει, είναι πια και κοινωνικό ζήτημα, οι μετεγγραφές, είναι με το ηλεκτρονικό σύστημα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουμε, φιλοδοξούμε ότι κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση και ο κατάλογος που δημιουργείται από εκεί δεν μπορεί να πειραχτεί από κανέναν άλλον. Η μοριοδότηση έγινε κατεξοχήν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να εντάξουμε στον πίνακα των μετεγγραφών και τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ασθενήσει και οι οποίοι είχαν εισαχθεί στο πανεπιστήμιο με αυτό το 5% που είναι υπεράριθμο, που είναι εκτός δηλαδή των εισαγωγικών εξετάσεων, να ενταχθούν και αυτοί στο σύστημα των μετεγγραφών, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι άδικο ένας άνθρωπος, επειδή είχε ένα προνόμιο, αυτό του 5%, επειδή είναι άρρωστος, να μην μπορεί να είναι στις μετεγγραφές. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που υποφέρει από σοβαρή ασθένεια να είναι μακριά από το σπίτι του. Το άλλο που θέλω να πω, το εξήγηλο υπουργός, είναι ο Εθνικός Κοινωνικός Διάλογος, ο οποίος είναι το σημαντικότερο για μας, γιατί εκεί για πρώτη φορά θα γίνει μία συζήτηση για την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, όχι προσχηματικά, ούτε από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή θα εκβάλει στην τριτοβάθμια, δεν θα είναι από την τριτοβάθμια προς τα κάτω. Σε όλο αυτό το διάστημα προβαίνουμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που έχουν παρουσιαστεί στα ΑΕΗ λόγω προηγούμενων νομοθετημάτων από πάνω. Θέλω να συμπληρώσω και να κλείσω, μετά μπορείτε να με ρωτήσετε, ότι έχουμε αρχίσει διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα των ΑΕΗ και θα ήθελα εδώ να τονίσω και με τη βοήθεια τοπικών παραγόντων ότι προχωράμε σε ένα σχεδιασμό, το είπε και ο κύριος Φωτάκης, σύνδεσης της παραγωγής, της παραγωγικής ανασυγκρότησης με τα ανώτατα ιδρύματα. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, κάναμε τώρα προχτές προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο Επιμελητήριο Αχαΐας, το δύο ΑΗ, τα τρία ΑΗ, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΗ Πατρών και το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στον εμπορικό και παραγωγικό κόσμο. Είναι μια έκθεση που είχαν αρχίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Εμπορικό Επιμελητήριο και τώρα επεκτείνεται σε όλα τα ΑΕΗ της περιοχής και με στόχο μια έκθεση πανευρωπαϊκή κάθε χρόνο στην περιοχή. Αυτά προς το παρόν και συνέχεια στις ερωτήσεις. Σε αυτό το ρεπορτάζ εγώ έχω να νιώσω και γέρασα, εξαιρούνται οι κοπέλες, οι υπόλοιπες που είναι αρκετό καιρό. Έχω πολλές φορές ακούσει την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου για την παιδεία από αρκετούς προηγούμενους υπουργούς. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα προχωρήσει πράγματι και θα φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ζούμε και σε μια συγκυρία όπου το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν είναι αρχηγό, έχει τον κύριο Πλακετάκη, φαντάζομαι ότι δεν περιμένατε να λάβει αποφάσεις. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με αυτό που είπατε πριν, ότι ο διάλογος αυτός θα αρχίσει από κάτω προς τα πάνω, αλλά θα συμπεριλάβει και το εξεταστικό, δηλαδή θα βγει ένας νέος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εγώ, αν ήμουν μαθητής αυτή τη στιγμή στο Λύκειο, θα αντιλαμβανόμουν ότι μου λέτε πως το σύστημα που θα εφαρμοστεί από του χρόνου, μάλλον από το 16 που θα αρχίσει το καινούριο σύστημα, είναι ήδη δημοκρατικό, είναι ήδη παρελθόν. Δηλαδή, ανάγεται ήδη σε παρελθόν κάτι που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να λειτουργεί. Που είναι το καινούριο σύστημα που θα αρχίσει του χρόνου. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνετε με τον νόμο του κ. Πάντα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μάστορα.
Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτός ο διάλογος δεν θα αποδειχθεί προσχηματικός όπως οι προηγούμενοι και δεν θα αποδειχθεί και αναποτελεσματικός. Τρία στοιχεία. Το πρώτο, η κρίση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναβάλουμε αποφάσεις που έπρεπε να έχουν ληφθεί ήδη μέσα από συνενετικές διαδικασίες. Είμαστε στο και πέντε σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένοι βεβαίως και της εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε. Το δεύτερο, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με βάση όχι ευκαιριακές νομοθετικές λύσεις, αλλά μέσα από έναν διάλογο, ούτως ώστε τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου να έχουν μεγαλύτερη πολιτική εγκυρότητα και διάρκεια στον χρόνο. Δηλαδή, εμπιστευόμαστε σε αυτούς μας, για να το πω αλλιώτικα. Και το τρίτο, πιστεύουμε ότι η κοινωνία, και αυτό το σημαντικότερο, έχει αντιληφθεί ότι τα ζητήματα της εκπαίδευσης και γενικότερα της παιδείας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται μέσα από φτηνές αντιπολιτευτικές αντιπαραθέσεις, ούτε να είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται με εύκολες λύσεις, θα έλεγα, του σειρμού, με ιδεολογήματα του σειρμού. Έχουμε λοιπόν καθήκον σε αυτή την κρίσιμη στιγμή όπου μπορεί να πάρει μια θετική στροφή η χώρα μας και να βγει σταδιακά από την κρίση, να προετοιμάσουμε λύσεις σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης. Όχι βιαστικά. Και με αυτή την έννοια, η αναφορά σας στο εξεταστικό σύστημα αποδίδει κάτι το οποίο δεν είπα. Δεν είπα ότι ξεκινάμε από τώρα λύση καινούργια στο εξεταστικό. Είπα θα μελετήσουμε. Ποιος πιστεύει ότι υπάρχουν αιώνιες λύσεις στο εξεταστικό? Θα μελετήσουμε, θα δούμε πώς πιλωτικά μπορεί να χωρίσει η όποια σκέψη μας, θα αξιοποιήσουμε τη διεθνή εμπειρία, βεβαίως και θα αναστατώσουμε την εκπαίδευση με βιαστικές και εύκολες αποφάσεις σε ένα τόσο ευαίσθητο και εμβαλγικό θέμα όπως είναι το θέμα της πρόσβασης των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι. Ένα θέμα στο οποίο βλέπει κανείς ότι συμποσούνται αντιθέσεις και προσδοκίες, ματαιώσεις και ελπίδες ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται από μόνο του, αλλά ως αποτέλεσμα μιας συνολικής αλλαγής από τα κάτω της λειτουργίας του σχολικού συστήματος, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έξω από το διάλογο, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στην ώρα του, χωρίς βιασύνες και χωρίς αναστάτωση. Για το νομοσχέδιο που είχε δημοσιοποιηθεί του κυρίου Μπαλτά και του κυρίου Κουράκη, δηλαδή της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, της οποίας συνέχεια ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είμαστε και εμείς σήμερα εδώ. Έχουμε εξηγήσει ότι στοιχεία του νομοσχεδίου αυτού θα αποτελέσουν αντικείμενο του εθνικού διαλόγου, τα περισσότερα από αυτά, όπως επίσης και κάποια θέματα που αντιμετώπιζαν επίγοντα λειτουργικά προβλήματα, θα τα περάσουμε με νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Ήδη το θέμα που αφορούσε την εγκυρότητα των εκλογών των πανεπιστημιακών οργάνων το αντιμετωπίσαμε εξ αρχής με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν θέλαμε να πλέξουμε σε μια ιστορία ακύρωσης εκλογών, όπως έγινε σε τρία πανεπιστήμια, μέσα από το περίεργο σύστημα της προεπιλογής που ασκούσε το Συμβούλιο του Ιδρύματος στους υποψηφίους για τις πρετανικές εκλογές. Συνεπώς, συνεχίζουμε με την πείρα όχι των πολλών χρόνων που αναφέρατε για τον εαυτό σας, είναι αλήθεια, και για άλλους μαζί, αλλά με μια σημαντική πείρα. Και πρέπει να πω ότι το επτάμινο, οκτάμινο της διακυβέρνησης της δικής μας είναι πολύ πυκνό οκτάμινο. Θα έλεγα είναι πυκνό όχι μόνο για τα όσα αναγκαστήκαμε να παλέψουμε για τη χώρα, αλλά και για τα όσα
δυστυχώς αναβλήθηκαν ως όριμες λύσεις, αλλά όχι αποδεκτές τουλάχιστον από τις συνθήκες που ζήσαμε όλοι. Κυρία Τρίγια. Κυρία Νικολίτσα από το Έθνος. Ήθελα να σας ρωτήσω, Υπουργέ, πώς θα γίνει ο διάλογος, δηλαδή πώς θα ξεκινήσει, θα βάλει η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας κάποια βάση για όλα τα θέματα ή όχι. Η δεύτερη ερώτηση είναι πάνω στο εξεταστικό. Ήθελα να ρωτήσω, θα συζητήσετε ξανά για εξετάσεις ως προς την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, γιατί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση των εξετάσεων. Καταρχήν να πω μια γενική διατύπωση. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα διατυπωθούν στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής και των Επιτροπών που αναφέραμε νωρίτερα, και της Επιτροπής Διαλόγου και της Μορφωτικής Επιτροπής και στο ΕΣΥΠ. Είναι θέσεις που δεν προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις των Επιτροπών. Αμφισβήτητα έχουμε το πολιτικό βάρος ως κυβερνών κόμμα, αλλά δεν έχουμε, το επαναλαμβάνω, την πολυτέλεια προηλημένων αποφάσεων. Θα κουβεντιάσουμε. Θα ήταν λάθος να προκαταλάβω το ποιο θα είναι το σύστημα πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Θα ήταν λάθος. Θα ήταν σαν να ακυρώνω αυτή τη διαδικασία του διαλόγου και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει άμεση εφαρμογή, δεν είναι για αύριο. Θέλει μελέτη και όχι αναστάτωση. Πώς θα γίνει ο διάλογος? Θα έχουμε δυνατότητα στις επόμενες μέρες αναλυτικά να μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα, για τα θέματα και για τις ομάδες που θα συγκροτηθούν εμπειρογνωμόνων από τη μία, αλλά και μεγάλων συγκεντρώσεων, πιθανά και ενός διεθνούς συνεδρίου την Άνοιξη, που θα εστιάσουμε στα θέματα τα οποία οι επιτροπές θα εντοπίσουν τις επόμενες μέρες ως προτεραιότητες για τον διάλογο αυτό. Επαναλαμβάνω, θα δώσουμε όλη τη δυνατή πολιτική στήριξη στο να πραγματοποιηθεί αυτός ο διάλογος. Δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε εκ των προτέρων καχυποψίες, σαν αυτές που δικαιολογημένα μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά που τώρα αναγνωρίστε μας τουλάχιστον ότι είμαστε νέοι και δεν μας βαρύνουν τέτοιες αμαρτίες. Κύριος Χεκαβάρας, επειδή έχεις μισό λεπτό. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τα χωρίσματα του διαλόγου θα είναι δεσμευτικά για την κυβέρνηση και για την ηγεσία σας, ένα αυτό. Και το δεύτερο, τι μορφή θα πάρουν τα χωρίσματα αυτά? Δηλαδή θα μιλάμε για νόμους πλαίσιο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή θεματικά θα προωθούνται οι πρωτοβουλίες? Είναι προφανές ότι θα είναι πολιτικά δεσμευτικά τα αποτελέσματα. Δεν κάνουμε διάλογο για το διάλογο, κάνουμε διάλογο για να καταλήξει κάπου. Το ποια μορφή θα πάρουν αυτά τα αποτελέσματα και με τι προτεραιότητα είναι θέμα που θα δούμε στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, πολιτικά η κατάληξη του διαλόγου θα δεσμεύει την κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, θέλω να μας πείτε με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα πρόσωπα που συγκροτούν την Επιτροπή Διαλόγου, εάν θα χρησιμοποιήσετε το Συμβούλιο Υπουργών, πρώην Υπουργών Παιδείας, και ένα τρίτο, εάν στο διάλογο θα συγκεντρωθεί ένα σημείο του μνημονίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων, το ωράριο, την αναλογία μαθητών ανατάξεων και αυτά τα βασικά του μνημονίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά που συγκεντρωθούν στον διάλογο. Σε σχέση με τα ζητήματα του διαλόγου, όλα θα συζητηθούν. Το συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνω, όλα. Δεν κάνουμε εμείς επιλογή των θεμάτων αυτών. Δεν τα ιεραρχούμε ως τα πρωτεύοντα. Όλα θα συζητηθούν. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη συζήτησης για να βρούμε λύσεις όπου εκκρεμούν αυτές οι λύσεις. Τα ζητήματα που αναφέρατε είναι και αντικείμενο που θα εξετάσει στο δικό της επίπεδο και στο δικό της χρόνο η Επιτροπή των
των εμπειρογνωμόνων που μαζί με τον ΟΣΑ θα συγκροτηθεί. Άρα δεν θα αποφύγουμε το διάλογο για όλα τα θέματα, αν ρωτάτε αυτό το πράγμα. Θα γίνει διάλογος και θα προσθέλθουμε όλοι με τις θέσεις μας. Σχετικά τώρα με το ζήτημα της επιλογής των προσώπων. Είναι πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στον εκπαιδευτικό πανεπιστημιακό χώρο αλλά και ευρύτερα. Είναι προσωπικότητες οι οποίες δεν αναφέρονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν και ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του πολιτική και επιστημονική διαδρομή και τη σεβόμαστε. Δεν έχουν να κάνουν, δεν είναι μια μόνο καλλιέργεια του κυβερνητικού σχήματος. Αντίθετα, με πολλούς από αυτούς που τους κυρίους και τις κυρίες που συμμετέχουν στην Επιτροπή, στο παρελθόν δεν είχαμε ως κόμμα συμφωνία, είχαμε και διαφορετικές απόψεις. Αυτή είναι η δύναμη του διαλόγου, ανάμεσα σε διαφορετικές ιστορικότητες, με έναν όμως κοινό στόχο, που είναι η αναβάθμιση, η περαιτέρω αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και της εκπαίδευσης. Δεν θα είμαστε αρνητικοί στο να υπάρχουν και άλλες προτάσεις, αρκεί να μην χαλάσει η λειτουργικότητα του σχήματος. Πάντως, μιλήσαμε με πολύ κόσμο και καταλήξαμε σε αυτά τα πρόσωπα. Επαναλαμβάνω, είναι πρόσωπα από καθένα στον χώρο του, αλλά και ευρύτερα στην εκπαιδευτική επιστημονική κοινότητα, αποτελούν σημεία αναφοράς. Θετικά σημεία αναφοράς. Σχετικά τώρα με το θέμα του περιβόητου συμβουλίου των υπουργών που είχαν προϋπάρξει υπουργοί παιδείας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι κάνουμε ένα πρώτο βήμα και αναβιώνουμε στην ουσία ένα θεσμικό όργανο, το ΕΣΥΠ, το οποίο είχε περιέλθει σε λίθαργο με πολιτική επιλογή των προηγουμένων κυβερνήσεων. Το προέβλεπε νόμος, λειτουργήσε, ουσιαστικά το διαλύσαν. Εμείς είμαστε αρκετά θεσμικοί, όπως βλέπετε. Και τη Βουλή βάζουμε στο διάλογο και το ΕΣΥΠ ανασυστήνουμε και βεβαίως και μια επιτροπή που συμμετέχουν προσωπικότητες του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και πανεπιστημιακού χώρου, συγκροτούμε. Με ρωτάτε για το Συμβούλιο των Υπουργών. Έχει συνέλθει ποτέ αυτό? Όχι. Το θεωρείτε αναγκαίο να συνέλθει εσείς? Το γεγονός ότι ουδείς από αυτούς που το ενεπνεύστηκαν, προσέξτε, από τους εμπνευστές τους, ούτε το πρότειναν ποτέ, ούτε το συνεκάλεσαν. Κάτι δείχνει. Πάντως εγώ δεν θα ήθελα να οχυρωθώ πίσω από αυτήν τη συμπεριφορά των προηγουμένων, των προκατόχων στο Υπουργείο, και είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε με όλους και με τους πρώην υπουργούς. Άλλωστε, αρκετοί από αυτούς είναι μέλη του Κοινοβουλίου, μπορούν να συμμετάσχουν και στο διάλογο που κάνουμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Και με άλλους θα συναντηθούμε, καμία αντίρρηση. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά στους πρώην υπουργούς παιδείας, πάντως αρκετοί από αυτούς θυμάμαι ότι είχαν αφήσει δείγματα με διαφωνίες, αλλά δείγματα μιας προσπάθειας. Και εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε ότι είμαστε οι πρώτοι που θα προσπαθήσουμε. Είμαστε οι πρώτοι που θα προσπαθήσουμε να βρούμε πολλές λύσεις, δεν υπάρχει ποτέ μία λύση, πολλές λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης μέσα από το δικό μας πρίσμα, αλλά με συνείδηση ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση ή κατά το δυνατόν ευρύτερη συνεννόηση με τις άλλες δυνάμεις. Θα υπάρξει βεβαίως στις επόμενες μέρες μία πρώτη και όπως επίσης και η Επιτροπή Διαλόγου που θα έχει την ευθύνη και της πρότασης και του... Ποιος θα συζητάει στην πρόταση, η Επιτροπή? Η Επιτροπή σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Ξεκινάμε εμείς και θα συνεχίσει η Επιτροπή μετά. Δεν θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους χωρίς την αναγκαία βοήθεια. Η Επιτροπή Διαλόγου εννοείται. Ναι. Ναι. Ξεκινάτε από πού, από ποια θέμα? Είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης και press conference. Μην βιαζόμαστε. Θα θέτουμε το γενικό πλαίσιο του προβληματισμού για το διάλογο σχετικά με τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Δεν θα προκαταλάβουμε εξ αρχής τα ζητήματα, θα υπάρξουν ομάδες που θα καταλήξουν το χρόνο που αναφέραμε σε συγκεκριμένα πορίσματα. Μπορεί σε μερικά να μην χωρέσουμε μέχρι τον Απρίλιο. Θα δούμε. Πάντως δεν έχουμε σαν στόχο να διαμορφώσουμε εξ αρχής πολλούς νέους νόμους πλαίσιο. Κάνουμε τομές συγκεκριμένες
μεταρρυθμίσεις συγκεκριμένες που δεν περιορίζονται, επαναλαμβάνω, δεν εστιάζονται στον χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά διατρέχουν ως προβλήματα το σύνολο της εκπαίδευσης. Ανέφερα μερικά στην κουβέντα, στην εισήγηση, αλλά επαναλαμβάνω την ευθύνη διατύπωσης των προτεραιοτήτων την έχει η Επιτροπή Διαλόγου και μέχρι τα Χριστούγεννα θα υπάρξει μια συγκεκριμένη διατύπωση θεμάτων. Όχι, οι εξετάσεις το κρατήσατε λάθος. Δεν είναι θέμα άμεσο. Μην το φτιάχνουμε λοιπόν. Η προλήψη είναι θέμα επίγον. Σωστά το κρατήσατε. Αλλά αυτό δεν αφορά όμως το διάλογο. Αλίμονο να βάλουμε στο διάλογο θα κάνουμε προσλήψη ή όχι. Έτσι. Αυτό είναι δέσμευση. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και είναι δέσμευση η οποία συναρτάται όμως, βεβαίως με έναν υγιή βολονταρισμό πολιτικό, θέλουμε, αλλά και με βάση την πορεία των δημοσιονομικών δεδομένων. Θα υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2016. Το πώς θα υλοποιηθεί είναι θέμα των επόμενων μηνών. Θα τις ανακοινώσουμε, αλλά έχουμε ζητήσει έναν αριθμό προσλήψεων, έχουμε συναντήσει ευήκο ΑΟΤΑ. Είναι ένας αριθμός προσλήψεων ικανός να μπορέσει να αναπαραχθεί το σύστημα, το εκπαιδευτικό ερευνητικό μέσα στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, χωρίς πρόβλημα. Εμείς έχουμε κάνει συζήτηση για έναν αριθμό προσλήψεων σε πρώτη φάση 500 και σε επόμενη φάση 1000 προσλήψεις και ελπίζουμε ότι αυτό θα έχουμε τη βοήθεια της κυβέρνησης. Πάντως αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ρίχνοντας το βάρος στους δύο πυλώνες του κοινωνικού κράτους, υγεία και παιδεία, αυτά που έχουμε ζητήσει και άμεσα και μέσα σε ένα πάρα πολύ ασφικτικό πλαίσιο, το πετύχαμε. Είπα ότι έχει γίνει συζήτηση για αυτές τις προσλήψεις. Τα χρήματα είναι θέμα προϋπολογισμού και προσλήψεων που έχει δικαίωμα να κάνει το δημόσιο. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα, παιδιά. Με ρωτάτε κάτι παραπάνω από αυτό που λέω. Όταν θα τα ξέρω θα σας τα πω ευχαρίστως. Αλλά αυτά είναι τα καλά νέα που θέλουμε, όταν οριστικοποιηθούν, να τα αναγγείλουμε στη Σύνοδο των Πριτάνιων που θα γίνει πριν από τις γιορτές. Γιατί εκεί είναι και ο κατάλληλος χώρος. Όταν οριστικοποιηθούν και έχουμε πράγματι καλά νέα. Πατήστε λίγο να κάνω. Έχω δυνατή φωνή, μου ακούτε όλοι, εντάξει. Για την εγγραφή, για να σας στείλει μετά. Για αυτά και όλα θα κουβεντιάσουμε ξανά. Σε ποιο πλαίσιο με ρωτάτε τώρα, για ποιο θέμα απ' όλα, έτσι γενικώς? Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε, αλλά όταν λέμε νομοθέτημα τώρα για τις δυσλειτουργίες των ΑΕΗ, θα ήθελα και μπορούμε να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, να συζητήσουμε διεξοδικά για αυτό το θέμα. Τι θεωρούμε δυσλειτουργίες στον ΑΕΗ και πώς προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε. Είναι νομίζω μια ειδική συνέντευξη τύπου για να μην υπάρχουν και παρερμηνίες. Όλα είναι θέμα εθνικού διαλόγου. Όλα τα θέματα θα μπουν στον εθνικό διάλογο, τα πάντα. Αλλά προσέξτε τώρα, μίλησε ο Υπουργός διεξοδικά και το λέω γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση σε περίοδο κρίσης αλλά και σε μία περίοδο που αλλάζουν πολλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο χώρο μας γενικότερα. Εμείς φτάνουμε σε κάτι για το οποίο, δηλαδή όταν ερωτώμεθα ή αυτά που γράφονται στον τύπο, αυτά για τα οποία εμείς έχουμε κατηγορηθεί ως ιδεολειπτικοί. Το πρόβλημα για την εκπαίδευση και για τον εθνικό διάλογο
θα επικεντρωθεί στο αν θα συμμετέχουν ή όχι φοιτητές. Από εκεί εξαρτάται η επιβίωση της δημόσιας εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον ασφικτικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά μία συζήτηση γόνιμη και πολιτική και με αντεγκλήσεις σε έναν διάλογο, είναι βάζουμε επιτάπητος τι είναι αυτά που σε αυτή τη νέα εποχή, με την οικονομική κρίση, αλλά όχι μόνο αυτό, της υπονόμευσης της δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη από αυτά που βλέπουμε, είναι το θέμα πώς μπορεί να σταθεί η δημόσια εκπαίδευση. Εκεί είναι η μεγάλη συζήτηση. Και αν μου επιτρέπεις, Υπουργέ, να συμπληρώσω, αυτός ο εθνικός διάλογος που ανοίγει θα είναι σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι του εθνικού διαλόγου, ο κύριος Λιάκος, ο κύριος Γαβρόγλου, και μετά μπορούν να σας τα πούνε, να κάνουμε και ένα δίκτυο συζήτησης, διαλόγου, με αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη. Γιατί και εκεί το πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι τεράστιο, της δημόσιας εκπαίδευσης. Μπορώ να σας πω ότι στις Βρυξέλλες που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, πρίτανης μεγάλου πανεπιστημίου, μου μίλησε για τις περικοπές, μου μίλησε για το ασφικτικό πλαίσιο που δημιουργούν οι πίνακες κατάταξης των πανεπιστημίων, οι οποίες είναι με κριτήρια που δεν συμμερίζονται και οι πριτάνης των πανεπιστημίων των ευρωπαϊκών. Δηλαδή χρειάζεται μια συνολική συζήτηση. Μην εντοπίζουμε και αν θέλετε την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα, συζητάμε για ιδιαίτερα θέματα όσο μπορείτε. Αλλά μην καταστρέψουμε αυτό που είναι ο βασικός λόγος της συνέντευξης σήμερα. Όχι πάλι. Όχι, να κλείσουμε τους υπόλοιπους. Εντάξει, μετά. Θα μιλήσουν μετά. Θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι, να ρωτήσουν και μετά πάμε. Δεν υπάρχει κάποια συνάφεια. Δεν κάνουμε παζάρι πολιτικό. Θα διατυπώσουμε τις απόφασεις για τα θέματα και τα μεν και τα δε, όλα τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση. Δεν βλέπω ποια σχέση υπάρχει. Αν ένα πράγμα. Εμείς, επαναλαμβάνω, η διαδικασία του διαλόγου με στόχο να επιτευχθούν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις δεν είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται με μορφή συμψηφισμών για αλλότρια πράγματα. Άλλο είναι το ασφαλιστικό, άλλο η παιδεία. Θα κάνουμε πέντε πίσω εδώ για να πάρουμε πέντε από εκεί. Δεν είναι λογική αυτή. Αυτό νομίζω ευτελίζει το δημόσιο διάλογο. Από εσάς δεν είναι λογική. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Αν το κάνουν, δεν θα να προτρέξω. Άλλωστε, όπως είπατε κι εσείς, και η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια φάση που επί του παρόντος δεν μπορεί να έχουμε μια έγκυρη διατύπωση άποψης για τα ζητήματα. Θα περιμένουμε όμως. Εύχομαι γρήγορα να τελειώσει η εσωκομματική της διαδικασία. Όπως ανέφερα, δεν ξέρω πόσο είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι δύο οι τρόποι με τους οποίους, βασικοί τρόποι με τους οποίους κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Το πρώτο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες με αξιοπρεπείς, όχι μεγάλους, αλλά αξιοπρεπείς μισθούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν αρκεί μόνο το πρώτο, πρέπει να υπάρχουν και περιβάλλοντα τα οποία να είναι ελκυστικά, ούτως ώστε να έρχονται νέοι επιστήμονες για να κάνουν τη δουλειά τους. Κάθε για ένα ερευνητή δεν είναι τόσο βασικό το να έχει να πλουτίζει από τη δουλειά του. Εκείνο που είναι πολύ βασικό είναι να μπορεί να κάνει τη δουλειά του.
Οπότε αν εμείς μέσα στις υπάρχουσες δομές στηρίξουμε πόλους αριστείας, πόλους που να είναι ελκυστικοί και για τους νέους ερευνητές, αλλά και για πλέον όριμους αξιωμένους επιστήμονες στο να επανέλθουν, τότε μπορούμε να βασιστούμε και σε άλλα στοιχεία που υπάρχουν για αυτούς που έχουν ήδη φύγει, όπως παραδείγματος χάρη νοσταλγία και τρόπο ζωής και όλα αυτά, και να πούμε ότι υπάρχει πραγματικά μια πιθανότητα επιτυχίας. Για το θέμα των χρηματοδοτήσεων, μέχρι στιγμής στο κομμάτι της έρευνας οι χρηματοδοτήσεις βασίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά προγράμματα της έρευνας. Στην προκειμένη περίπτωση το πρόγραμμα πλαίσιο είναι αυτό που λέμε το ορίζοντας 2020 και που είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαπρέπουν οι Έλληνες επιστήμονες αλλά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΣΕΣ όπως λέγεται. Εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη διάρθρωση του ΕΣΠΑ και δεν μιλάω μονάχα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και προβλήματα γενικότερα που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές επιλογές που έχουν γίνει. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι ποσοστώσεις στις διάφορες περιφέρειες. Ποσοστώσεις δηλαδή των πόρων που θα πάνε στις διάφορες περιφέρειες. Εμείς αυτό που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των περιορισμένων πόρων που όπως είπατε υπάρχουν αλλά και το θέμα των αγκυλώσεων είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το ταμείο, ανεξάρτητο ταμείο, αποκλειστικά αφιερωμένο, εστιασμένο στην στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και καταρχήν σε νέους επιστήμονες, που όπως σας είπα έχει προχωρήσει, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Να πω με την ευκαιρία ότι ένα κεντρικό θέμα που μας απασχολεί αυτή την εποχή είναι ο τρόπος διακυβέρνησης αυτού του ταμείου. Διότι δεν το βλέπουμε μονάχα σαν μια πρωτοβουλία που θα διαρκέσει καθόλου την προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020. Το βλέπουμε κάτι που θα έχει μια συνέχεια. Το βλέπουμε κάτι το οποίο να βρίσκεται, να μην ελέγχεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, να έχει τη δικιά του δομή, απλά να εφαρμόζει την εθνική στρατηγική για την έρευνα. Και είναι το ζήτημα πώς θα γίνεται αυτή η διακυβέρνηση με τρόπους, όπως σας είπα, απλούς, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στη δυναμική που απαιτεί η έρευνα και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Αλλά εγώ, από τη δικιά μου πλευρά, εκεί προσβλέπω ότι και πιστεύω ότι από τα μέσα του 2016, ίσως προς το τέλος, ότι αν έχουμε καλή έκβαση σε αυτή την προσπάθεια, εκεί θα υπάρξουν πραγματικά δυνατότητες και για τη στήριξη νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένας διαφορετικός, ένας τρίτος, αν θέλετε, πυλώνας χρηματοδότησης, με σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Έτσι. Λοιπόν, θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και δυνατότητα στήριξης των δομών αυτών, ώστε να δημιουργηθούν αυτοί οι θύλακες ποιότητας που θα είναι ελκυστικοί. Άλλη ερώτηση. Καλή γέννηση, Μαρίνα, αυτό που σας φτάσετε. Θέλω να ρωτήσω, μετά από τις προσλήψεις στις οποίες αναφερθήκατε, τι και ένα παραμένω, δηλαδή σε τι ποσοστό έχουν καλυφθεί οι ανάγκες και θα γίνει από εδώ και πέρα. Και ένα δεύτερο, αν θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο στην αναφορά σας, ότι η κρίση δεν μας δίνει την πολυτέλεια να αναβάλουμε αποφάσεις που θα έπρεπε να έχουν ήδη ληφθεί. Σε σχέση με το ζήτημα που αναφέρατε των κενών, ως προς το κείμενο θα το δείτε συντόμως. Δεν θα είναι θέσεις αναλυτικές αναβαθμίδια εκπαίδευσης. Θα είναι διατύπωση όμως προβλημάτων που διατρέχουν την εκπαίδευση. Όπως επίσης η διατύπωση αυτών των προβλημάτων, όπως ξέρετε, έχει πάντοτε και ένα στοιχείο άποψης. Δεν θα είναι χωρίς άποψη το κείμενο. Στην πορεία μπορεί να τροποποιηθεί η άποψη, αλλά ξεκινάμε με μία άποψη διατυπωμένη. Σχετικά με τα πρόσωπα, είναι πρόσωπα τα οποία επιδεικνύουμε όχι εμείς ως κυβέρνηση εμπιστοσύνη, αλλά η παρουσία τους επί πολλά χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης έχει διαμορφώσει θετικές συνενέσεις. Τόνισα και νωρίτερα ότι δεν συμφωνούμε ούτε σήμερα, ούτε περισσότερο στο παρελθόν, με όλες τις απόψεις των ανθρώπων. Τότε δεν θα κάναμε επιτροπή διαλόγου, θα κάναμε καθοδηγητική επιτροπή.
κομματικό όργανο, αν βάζαμε όσο συμφωνούμε μέσα. Θα ήθελα να πω όμως κάτι το οποίο μας διαφεύγει όταν μιλούμε αναφερόμενοι στα βιογραφικά των ανθρώπων. Υπάρχουν συνέχειες, καμία αντίρρηση στους ανθρώπους και στην ιστορία, οι οποίες συνέχειες έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσημο, θα πει κάποιος, αν θέλει να αξιολογήσει. Αλλά για να αξιολογήσει τις συνέχειες, πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις τομές. Και στη χώρα μας υπήρξε μία τομή. Είναι η τομή του 2008. Σε αυτή την τομή επάνω, στην τομή της κρίσης και των μνημονίων, υπήρξαν άνθρωποι, φορείς, κοινωνικές ομάδες, πολίτες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν και επανατοποθετούνται συνεχώς. Άρα, μακριά από το να έχει κανένας μια αντίληψη, επαναλαμβάνω, πιστοποιητικού για την πολιτική ή κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων, λέω ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια νέα περίοδο. Άλλωστε και το πολιτικό σύστημα, όπως βλέπετε, είναι αντανάκλαση αυτής της νέας περίοδου. Για δέστε τα παλιά κόμματα που είναι, για δέστε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ακριβώς την επανατοποθέτηση των πολιτών, των κοινωνικών δυνάμεων, των επιστημονικών και άλλων συλλογικότητων, αυτό δεν εκπροσωπεί. Αυτή η πολιτική νέα εκπροσώπηση, η δυνάμει έστω, στη δημιουργία της έστω. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει. Γι' αυτό εγώ δεν θα έκανα αυτή την ανάγνωση που συχνά γίνεται, να πάμε πίσω στη γενεαλογία των ανθρώπων, αν και όλους τους τιμώ, έχουν θετική γενεαλογία. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι μόνο προοδευτικοί επιστήμονες, είναι και προοδευτικοί πολίτες με αγώνες. Ίσως η σεμνότητά τους να μην επιτρέπει να αναφερθώ, αν και μια και γίνεται συζήτηση, έχω μπροστά μου μια φωτογραφία από το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης το 68, όπου εκεί μπροστά δίνει όρθιος μάχη με ψυχία ο κύριος Λιάκος. Και φυλακίστηκε όλη την περίοδο της Χούντας. Άλλη ερώτηση, κυρία Οικονόμη. Πατήστε λίγο. Σας είπα θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν κατεθούν και στη Βουλή ή πριν κατεθούν λίγο στη Βουλή οι σχετικές διατάξεις και αναλυτικά θα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά. Είναι πάντως ζητήματα που δεν θίγουν τη δομή του συστήματος αλλά δίνουν λύσεις σε επίγοντα ζητήματα λειτουργίας. Για παράδειγμα, το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας πρέπει να νομοθετηθεί ακόμα και αν κάποιος έχει αντίρρηση, εμείς κάθε άλλο το θεωρούμε σημαία για την εκπαίδευση, το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, γιατί πρέπει να εκταμιευθούν κονδύλια. Χωρίς νομοθετική εξιοδότηση δεν υπάρχουν κονδύλια. Σας λέω ένα θέμα. Και άλλα. Βεβαίως, σας ανέφερα, θα υπάρξει. Και ανέφερα ότι είναι από τα ζητήματα τα οποία θα συμπεριληφθούν σε μια ομάδα εργασίας του διαλόγου. Δεν θέλω να κάνω αναλυτική παρουσίαση. Σας λέω ότι έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα για να προσλάβουμε 1.020, αν θυμάμαι καλά, εκπαιδευτικούς. Θα αξιοποιήσουμε και εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν πλήρες ωράριο και μπορούν να αξιοποιηθούν στην ενισχυτική διδασκαλία. Για την κατανομή δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω. Υπάρχουν σχεδιασμοί. Αλλά να δούμε πρώτα το νομοσχέδιο στη Βουλή, τις ρυθμίσεις και μετά θα μιλήσουμε. Σύντομα όμως, δηλαδή είναι θέμα μηνός το πολύ. Ναι, αυτό βεβαίως. Άλλη ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ρωτήσω. Έχουν καταδεχθεί οι τροπολογίες στη Βουλή. Γιατί οι βουλευτές που σας προσωπικούν δεν τις έχουν καταδεχθεί. Οι τροπολογίες δεν έχουν κατατεθεί στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει νομοσχέδιο ειδικό. Είχαμε στην αρχή. Αλλά πιστεύουμε ότι
μπορούμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση, έστω και μερικών ημερών, περισσότερο, και αν δεν προλάβουμε με τα βοσκοτόπια τώρα να κατευθούν, θα κατευθούν στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο. Πάντως, η επιδίωξή μας είναι σύντομα. Κάποιοι μας κατηγόρησαν ότι μπλέκουμε θέματα άσχετα μεταξύ τους. Θα ικανοποιήσουμε και αυτήν την καλώς εννοούμενη περιέργεια. Δεν θα μπλέξουμε τους βοσκούς με τα νομοσχέδια την παιδεία. Θα το κοιτάξουμε για αυτό. Κακό. Έχουμε ήδη στήλωση, βεβαίως. Δεν σας απάντησε όμως, αν τους συναντήσετε. Θα δούμε την απάντησή του των ανθρώπων. Προφανές. Δεύτερη ερώτηση. Τι προτίθεστε να κάνετε με τις... Τι προτίθεστε να κάνετε με τις υποχρεωτικές συμμετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια και αν προτίθεστε να δώσετε οργανικές θέσεις. Και ένα τρίτο, σχετικά με την έκδοση των συμμορεδότησης των μορίων στις πανεπιστημιακές εξετάσεις από το νέο σύστημα, πότε θα εκδοθεί, ποια θα υπολογίζεται και η βαθμολογία της γάμα λυκείου για τον έκδοση. Σε σχέση με τη βαθμολογία, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μέσα. Αλλά όμως, για να μην μιλάω αποσπασματικά, το θέμα των εξετάσεων που έχει ένα ενδιαφέρον για όλες τις οικογένειες και για χιλιάδες παιδιά, θα παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα συγκροτημένα σε ειδική συνέντευξη τύπου. Υπάρχει επεξεργασμένη η αναγκαία υπουργική απόφαση. Είμαστε σε συνεννόηση και με το ΙΕΠ για τις τελευταίες λεπτομέρειες και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά, εξαντλητικά αναλυτικά, για να μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση, τις ρυθμίσεις που αφορούν τις εξετάσεις. Άλλωστε, σας απήντησα, θα τα παρουσιάσουμε όλα αναλυτικά. Είναι έτοιμα. Δηλαδή υπάρχει υπουργική απόφαση, σχέδιο, το έχουμε δει, θα το προωθήσουμε σύντομα. Είναι θέμα ημερών. Για το ζήτημα το οποίο με ρωτήσατε, άλλο ένα θέμα που αφορά τις μετατάξεις. Ναι. Έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών, η οποία θα αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα. Είναι και αυτό θέμα ολίγων εβδομάδων, θα έλεγα. Εντάξει. Μια τελευταία ερώτηση. Κοιτάξτε, ήδη και το 2015 έγιναν προσλήψεις. Εκπαίδευση. Ήρθαν ήδη οι διαθέσιμοι, επιστρέψαν. Και κάποιοι άλλοι, και αυτά τα κονδύλια που ανέφερε πιστώσεις η κυρία Ανανοχτοπούλου μόλις τώρα, είναι τα υπόλοιπα του προγράμματος προσλήψεων το 2015, που μπορεί να μεταφερθούν στους πρώτους μήνες του 2016, να γίνουν προσλήψεις τότε. Οριακά, λίγες βέβαια. Μιλάμε για ένα μεγάλο πρόγραμμα, ή τουλάχιστον θα λέει κανένας για ένα πρόγραμμα αξιολόγου μετά από μια παρεταμένη περίοδο αδιοριστίας. Και το σχεδιάζουμε. Θα υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Η υλοποίησή του εξαρτάται βεβαίως και από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αλλά πολιτικά η κυβέρνηση συζητεί ένα πρόγραμμα με προσλήψεις κατά προτεραιότητα στην υγεία και την παιδεία, καθώς επίσης και δράσεις για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες, οι τρεις βασικές κατευθύνσεις στο νέο προϋπολογισμό για την αξιοποίηση του μικρού πλεονάσματος που θα υπάρξει. Λοιπόν, και με τον κύριο Μάστορα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Λιάκο, μια που ναι. Θα είναι τον κεφαλής των αλλαγών αυτών. Κύριε Λιάκο, γράφεται. Η ανώτατη εκπαίδευση θέλει τολμηρό ανασχεδιασμό πανεπιστημίων, σχολών και τμήματων. Καμιά μεταρρύθμιση δεν μίλησε ως τώρα για τον πυρήνα της διδασκαλίας, για το πρόσωπο με το στάμου, λέει, του μία από τις κατευθύνσεις που θα μπουν όσο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα είναι κάποιο νέο είδος σχεδίου αθηνά με σύντηξη τμήματων, κάποια κατεύθυνση σε διατμηματικά προγράμματα σπουδών, προς το εξωτερικό πάρει τα joint degrees ενδεχομένως, ή κάποια κατεύθυνση δυνατότητας στους φοιτητές να επιλέγουν διαφορετικά μαθήματα. Λιάκο, και πέθηκε μερικιά. Κάτσε να πω εγώ να σε ένα καπνίσω κιόλας. Εντάξει.
Θα πάει για τσιγάρο, κύριε Αναρτοπούλου, ελάτε εδώ. Εδώ θα κάτσω, εδώ. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε ήταν στο Βήμα. Είναι σαφές ότι, και άλλωστε αναφέρθηκε και ο Υπουργός στην Επιτροπή Διαλόγου, ότι ο διάλογος αυτός θα γίνει όχι μόνο από τα, αναφορικά με την εκπαίδευση, από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν από τον νηπιαγωγείο προς το πανεπιστήμιο, αλλά θα γίνει από τα κάτω και προς τα πάνω, από την άποψη ότι σκοπεύουμε σε έναν αδιαμεσολάβητο διάλογο, δηλαδή όχι σε έναν διάλογο απλώς είτε στο επίπεδο των κομμάτων, είτε στο επίπεδο των αντιπροσωπιών, είτε στο επίπεδο, αν θέλετε, των συνομοσπονδιών, αλλά σε ένα διάλογο ο οποίος θα κατέβει στη βάση, να κουβεντιάσουμε με τους δασκάλους και τους καθηγητές των γυμνασίων και των λυκείων, να κουβεντιάσουμε με τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε με τους εκπαιδευτικούς των νησιών ή τους εκπαιδευτικούς των απόμακρων περιοχών και ταυτόχρονα να κουβεντιάσουμε και σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, διεθνές με τις τάσεις στις οποίες κατευθύνεται η εκπαιδευτική πολιτική ως μια δημόσια πολιτική σήμερα. Ακούσατε από την κυρία Αναγνωστοπούλου που σας είπε ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη μια συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Αυτό το οποίο έχει σκοπό αυτός ο διάλογος είναι αφενός με να καταγράψει τα προβλήματα, αλλά να φέρει κατά κάποιο τρόπο τον προβληματισμό κοντά στον πυρήνα εκείνων των προβλημάτων τα οποία απασχολούν την οικογένεια, απασχολούν τους νέους και απασχολούν, αν θέλετε, το μέλλον αυτής της χώρας από την άποψη της εκπαίδευσης. Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι ένα ρητορικό σχήμα ότι αποτελεί ένα από τα κλειδιά για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Η εκπαίδευση ταυτόχρονα είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο επιτρέπει αυτή την κοινωνία να είναι ζωντανή σε αυτή την κρίση. Και αυτό το είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι παρά την σκληρή οικονομική κρίση υπήρχε στην Ελλάδα μια άνθηση πολιτισμού, μια άνθηση παιδείας, άνθηση συζητήσεων, άνθηση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, τα οποία κράτησαν τη χώρα αυτή και το λαό αυτό όρθιο και στα πόδια του. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Κύριε Γαβρόπουλο, λάθηκε και εσείς εδώ. Μέχρι ότου η κυρία Αναμαστοπούλου επιστρέψει, γιατί καπνίζεται σιγά. Θα τελειώσουμε. Ναι, τελειώσουμε. Ναι. Με αφορμή τις ερωτήσεις σας, να επαναλάβω ορισμένα πράγματα, γιατί νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν παρεξηγηθεί. Πρώτον, ότι μιλάμε για μία εκπαίδευση σε κρίση και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Ότι η Ευρώπη σήμερα, είμαι σίγουρος, το ξέρετε κι εσείς, περνάει μια τεράστια κρίση των εκπαιδευτικών της θεσμών. Δεύτερον, οι συζητήσεις και οι συνθέσεις κυρίως, και το τονίζω, ανάμεσα στην Επιτροπή Διαλόγου, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, θα είναι παράλληλες αλλά συμπληρωματικές διαδικασίες. Θέλω να σας τονίσω ότι, όπως είπε ο Υπουργός, στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων θα υπάρχουν και εμπειρογνώμονες και η πρόταση που θα γίνει την Τρίτη στην πρώτη συνεδρίαση είναι όλα τα κόμματα να προτείνουν ίδιο αριθμό εμπειρογνωμόνων. Δεν θα υπάρχει πλειοψηφία είτε του κυβερνώντος κόμματος είτε οποιοδήποτε άλλου. Με αυτή τη λογική θέλουμε να επιδιώξουμε τις συνθέσεις που σας έλεγα. Τρίτον, το είπε νομίζω ο κύριος Λάκος, αλλά πραγματικά θα θέλαμε να το αναδείξετε κι εσείς πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για μία εκπαίδευση που έχει γραφειοκρατικοποιηθεί πλήρως. Η γραφειοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης υπονομεύει τη δημοκρατία. Αυτό το κλίμα θέλουμε να αντιστρέψουμε. Και ο τρόπος που θέλουμε να το αντιστρέψουμε δεν είναι επειδή θέλουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις για να γίνει στο τέλος ένας νόμος υποχρεωτικά. Προφανώς ορισμένα πράγματα θα αποτυπωθούν και σε νόμους.
αλλά ας απαγκιστρωθούμε όλοι, το λέω και αυτοκριτικά για μας, ότι όλα δεν είναι θέμα αποτύπωσης σε νόμο. Πολλά είναι και θέματα νοοτροπίας και ελπίζουμε η δημοσιοποίηση και νομιμοποίηση των προβλημάτων να συμβάλλει σε αυτήν την αλλαγή νοοτροπίας. Να σας υπενθυμίσω ενδεχομένως ότι ενώ έχετε δίκιο ότι υπήρχαν πολλές επιτροπές κτλ., εγώ προσπάθησα να κάνω μία έρευνα, σχεδόν καμία δεν ήταν με αυτήν την λογική που μόλις τώρα είπαμε και αυτήν που ανέλησε ο κύριος Υπουργός. Συνήθως ήταν για την, για την διατύπωση νομοθετικών... του κυρίου Μπαμπινιώτη ήταν μάλιστα και πολύ συγκεκριμένη. Δεν ήταν με τεράστια... Ακριβώς. Δύο πράγματα και τελειώνω. Κοιτάξτε, επειδή το θέμα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο απασχολεί όλη την κοινωνία, απασχολεί εμάς και με τον κύριο Λιάκο, έχουμε γράψει άρθρο συζητής με τον κύριο Υπουργό από παλιά. Η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα προς λύση. Όταν η μέση οικογένεια δίνει 10.000 ευρώ για να πάνε τα παιδιά της στο Πανεπιστήμιο, στη συνέχεια έχουμε ένα ουσιαστικά ακυρωμένο λύκειο και ένα πανεπιστήμιο πολύ κάτω των προσδοκιών της κοινωνίας, τότε αν θέλουμε και να δούμε αυτό το παράλογο πράγμα της παραπαιδείας και να αναβαθμίσουμε το λύκειο και να αναβαθμίσουμε το πανεπιστήμιο, θα μείνουν οι εξετάσεις κάτι που είναι όπως είναι σήμερα? Εξορισμού δεν θα είναι έτσι. Αλλά δεν θα αρχίσουμε από τις εξετάσεις για να πάμε στα άλλα. Τα άλλα θα προσδιορίσουν. Και τέλος, το είπαν, αλλά θέλω και εγώ να κάνω έτσι μια πολύ προσωπική κατάθεση. Μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτήν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αυτοί που κρατάν τα πανεπιστήμια και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς θεσμούς στο πόδι είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνουν μια μάχη που θα πρέπει από θέση ευθύνης ανά πάσα στιγμή να την αναγνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ. Σε ένα μικρόφωνο, Ισμήνη, αν θέλει, συγγνώμη. Πες, Ισμήνη Χαραμποπούλου, θα πω το θέμα. Εντάξει. Να ξεχωρίσουμε το ανοιχτό πανεπιστήμιο με τα δικά του χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα. Δεν είπα αυτό. Καταρχήν, περιμένετε. Το ενδεχόμενο κατάργησης της κλήρωσης, γιατί αυτό είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι η απόφαση, η πολιτική απόφαση να ανοίξει όσο περισσότερο γίνεται το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δεν σημαίνει να καταρρεύσει λόγω. Το ενδεχόμενο κατάργησης ή βαθμιαίου περισσότερου ανοίγματος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου θέλουμε να υπογραμμιστεί ως πολιτική ηγεσία ότι έχει απόλυτη σχέση όχι μόνο με την παρεχόμενη γνώση αλλά και με τη δυνατότητα να βρουν εργασία νέοι επιστήμονες. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο που καταφέρνει με τα δίδακτρα να αντιμετωπίζει τα προπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά, να το δούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι ένας τρόπος νέοι επιστήμονες να ενταχθούν στη διαδικασία διδασκαλίας και έρευνας. Και άρα ένα μέρος της λογικής του ανοίγματος είναι το κοινωνικό ως προς την κοινωνία, διότι σήμερα περιμένουν οι άνθρωποι 10 χρόνια και 12, άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν. Και γιατί να μην μπορούν να κανονίσουν και τη ζωή τους ανάλογα, να πούνε ωραία φέτος δεν θέλω να γραφτώ, θα γραφτώ του χρόνου κτλ. Και να βρουν πρόσθετες εργασίες και στο πλαίσιο που είπε ο κ. Σποτάκης είναι οι επιστήμονες. Και εκεί θα τους θέλει. Το όνομά σας μόνο πέστε πιο μέσο για να το σημειώσουμε. Σχετικά με τους υποχρεώμενους φοιτητές, ένα από τους πολλούς φοιτητές
δεν έχουμε κάνει καμία αλλαγή σε αυτό το θέμα, ούτε υπάρχει στις προθέσεις μας. Οπότε αυτά όλα για τις εξεταστικές, όλα αυτά είναι θέματα εθνικού διαλόγου, όπου ελπίζουμε να συμμετέχουν και οι φοιτητές, και ο φοιτητικός κόσμος, για να εκθέτει τα προβλήματά του. Το κλείσιμο του κ. Σεχαβάρα. Μάλιστα. Είδαμε στην προεκλογία που πρόκειται να εκπαιδεύσετε ότι επαναφέρεται τη συνέντευξη στην εκλογή ή στο τηλεφώνημα των διευθυντών εκπαίδευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα, κατακεράβωνε τότε τη συνέντευξη. Τι ήταν εκείνο το οποίο σας έκανε να επαναφέρετε τη συνέντευξη, και είχατε καταργήσει ο κ. Βαλοντάς και ο κ. Βουράκη. Θέλετε να μου πάρετε τη συνέντευξη για τη συνέντευξη τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε. Εμείς, όπως βλέπετε, κάνουμε διάλογο. Αυτό αποδεικνύει. Κάνουμε διάλογο, τροποποιούμε ζητήματα, οδηγούμε σε συνθέσεις. Και το βασικό είναι ότι η συνέντευξη πρέπει να είναι με διασφαλισμένη την εγκυρότητά της. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.